Κυρίες και κύριοι, δυνάμεις μετρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στον απόϊχο της χθεσινής επεισοδιακής ψηφοφορίας στη Βουλή. Ικανοποιημένη μεν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την περαιτέρω συρρήκνωση της πλειοψηφίας στη Βουλή μετά τη διαγραφή Κακλαμάνη, αλλά και με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Πασόκ μετά το όχι Παπανδρέου στο άρθρο για τις τράπεζες. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά κατά του Προέδρου της Βουλής, και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη Σαμαρά Βενιζέλου στο Μέγαρο Μαξίμου, η δεύτερη στη μέρα. Έχουμε συνδεθεί λοιπόν τώρα με τους συναδέλφους, με τον Γιάννη Τζούνο που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, την Πινελόπη Γκάλιο στη Βουλή και τον Χρήστο Κούτρα στην αίθουσα ειδήσεων. Και Γιάννη, ξεκινάμε από σένα, γιατί όπως είπα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, Σαμαρά Βενιζέλου, παρουσία του Γιάννη Στουρνάρα, και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διέψευσε τα εκλογικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί σήμερα από το πρωί, αλλά και μία δήλωση ρουκέτα προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, Σία, και μπορεί οι δύο άντρες εδώ να συζήτησαν παρουσία του κυρίου Στουρνάρα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Αύριο υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup και του ECOFIN. Αλλά αίσθηση προκαλεί για ακόμα μία φορά η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπορεί στην αρχή να μην θέλησε να μας απαντήσει στις ερωτήσεις για τον κύριο Παπανδρέου, λέγοντας ότι έχω κάνει μία δήλωση από εχθές και ισχύει ό,τι είπα. Όμως στην κατάληξη της δήλωσής του είπε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Παπανδρέου έχει άρρηκτους δεσμούς, αλλά και μεγάλες εκκρεμότητες με το ΠΑΣΟΚ. Το βαθύτερο νόημα κρύβεται στη λέξη εκκρεμότητες. Για να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Εμείς έχουμε μια πρόσθετη υποχρέωση να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και το μνημόνιο, έτσι, γιατί πήραμε την μεγάλη απόφαση κάποια στιγμή, τον Μάιο του 2010, να βάλουμε τη χώρα στο μνημόνιο, γιατί αλλιώς υπήρχε η ασύνταχτη χρεοκοπία, υπήρχε η απόλυτη καταστροφή. Δεν προχωρήσατε σε διαγραφές, γιατί θα πηγαίνει σε 151 η κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν τους διαγράψατε. Δεν είναι το κριτήριό μου τα διοικητικά μέτρα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι ο κύριος Παπανδρέου έχει άρρηκτους δεσμούς και μεγάλες εκκρεμότητες με το ΠΑΣΟΚ. Χρήστο Κούτρο, έχουμε σε εξέλιξη έναν πόλεμο στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά το παρασκήνιο, αλλά βοήθησε μας λίγο να διαβάσουμε τη δήλωση Βενιζέλου και συγκεκριμένα τη λέξη εκκρεμότητες, γιατί εκεί κρύβεται η αιχμή. Καταρχάς φαίνεται ότι η μάχη πάει στα άκρα. Και περιμένουμε αν θα υπάρχει αντίδραση στον κύριο Παπανδρέου. Επικοινώνησα, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες από ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ για αυτές τη λέξη που παρατήρησες και εσύ, το εκκρεμότητες, που είπε ο κύριος Βενιζέλος για τον κύριο Παπανδρέου. Η πρώτη ερμηνεία που το μυαλό μας πήγε εκεί πήγε το μυαλό όλων, είναι τα οικονομικά. Γιατί να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα πόρισμα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στα συρτάρια του κυρίου Βενιζέλου. Ωστόσο, κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Βενιζέλου μου είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν εννοεί τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Μιλάει για πολιτικές εκκρεμότητες που έχει ο κύριος Παπανδρέου με το ΠΑΣΟΚ. Και αν υπάρχει τέλος πάντων κάποιο θέμα, η κόντρα θέλει θα είναι πολιτική. Ωστόσο, όντως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που πίσω από τις εκκρεμότητες διάβασαν ένα τροχιοδεικτικό βλήμα του κυρίου Βενιζέλου αναφορικά με τα οικονομικά του κόμματος. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο αναλυτικά, γιατί υπάρχει πολύ πλούσιο, ξαναλέω, παρασκήνιο και πολύ έντονες αντιδράσεις σε αυτό το όχι Παπανδρέου χθες στο άρθρο 2 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Για να επιστρέψω τώρα, Γιάννη, σε σένα, να δούμε τα υπόλοιπα εκεί από τη σύσκεψη, μαζί και με την διάψευση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Βενιζέλου, σε ένα πιθανό ενδεχόμενο εκλογών. Ναι, καταρχήν ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι ήταν πολύ σημαντική πράξη η χθεσινή ψηφοφορία και ότι η σταθερότητα της κυβέρνησης είναι πλέον διασφαλισμένη. Και αυτό γιατί από το πρωί έχουν κυκλοφορήσει αρκετά σενάρια τα οποία κάνουν λόγο ακόμη και για τριπλές εκλογές τον Μάιο. Το Μέγαρο Μαξίμου βέβαια απορρίπτει κάθε τέτοιο σενάριο. Με τον πιο επίσημο τρόπο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι δεν τίθεται θέμα τριπλών εκλογών και ότι όλοι επιθυμούν την σταθερότητα στη χώρα. Άρα λοιπόν, τα όποια σενάρια έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τριπλές εκλογές ή για εκλογολογία από το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτονται. Από εκεί και πέρα, η ενημέρωση την οποία είχαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί από τον κύριο Στουρνάρα ήταν ακριβώς για την αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN και το Eurogroup, εκεί όπου η χώρα μας περιμένει το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης. Ο κύριος Στουρνάρας ρωτήθηκε εάν θα πρέπει να υπάρξει και μία δήλωση στήριξης από τους Ευρωπαίους
και είπε είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αύριο. Ωστόσο, εγώ πρέπει να σου πω σία ότι η κυβέρνηση αναμένει μια τέτοια δήλωση στήριξης. Μάλιστα, να παρακολουθήσουμε εδώ τη δήλωση του κυρίου Βενιζέλου για τις εκλογές, αλλά και μια δήλωση που έκανε εξερχόμενος, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Τουρνάρας, και θα επανέλθουμε σε λίγο και με το ρεπορτάζ και με τους συναδέλφους. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να σηκώσουν το βάρος της προσπάθειας, να το εγγυηθούν και να το διασφαλίσουν. Γιατί υπάρχουν δύο είδη πολιτικής. Υπάρχει η πολιτική των λόγων, της δημαγωγίας, της συμπάθειας, των γενικόλογων διακηρύξεων, της συνωμοσιολογίας, και υπάρχει και η άλλη πολιτική που είναι η πολιτική της δύσκολης και επώδυνης πράξης, που σε κάνει και αντιπαθή όταν αυτό χρειάζεται. Για λόγους ιστορικούς, για λόγους εθνικούς, γιατί όλα πρέπει να κρίνονται συνολικά με βάση το τελικό αποτέλεσμα και όχι συγκυριακά, τη συγκυριακή συμπάθεια ή τη συγκυριακή επίδοση σε εκλογικές αναμετρήσεις ή σε οτιδήποτε άλλο. Άρα ζήτημα εκλογών βουλευτικών φυσικά δεν τίθεται. Η χώρα πρέπει να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα των πολιτικών εξελίξεων. Ελπίζουμε ότι αύριο θα αναγνωριστούν οι θυσίες του ελληνικού λαού και οι προσπάθειές. Περιμένετε δήλωση στήριξης από τους Ευρωπαίους αύριο? Θα δούμε.